ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε το πρωί ο 48χρονος Νορβηγός, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του, μητέρας τριών παιδιών, πριν από μία εβδομάδα στα Μεσκλά. Τόσο κατά την προσαγωγή του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, όσο και κατά την αποχώρησή του, συνοδεία ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, ο 48χρονος Νορβηγός εμφανίστηκε ήρεμος και με σκυμμένο το κεφάλι. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της οπλοχρησίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 10.30 το πρωί της Παρασκευής στην ανακρίτρια Χανίων. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, ο 48χρονος ομολόγησε ότι αυτό σκότωσε την άτυχη γυναίκα, αλλά χωρίς να πει λεπτομέρειες. Δεν ήθελε να τη σκοτώσω. Είχαμε πιει και οι δύο. Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο δωμάτιο. Φέρεται να είπε ανακρινόμενος. Ο Νορβηγός, που αναζητείται από την αστυνομία από την περασμένη Κυριακή, όταν και βρέθηκε το πτώμα της Ελληνίδας συντρόφου του, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στα Λινοπεράματα και συνελήφθη από άνδρες της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της ομάδας πεζών περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Ήταν ξαπλωμένος μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος στο κάθισμα του συνοδηγού και δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Αργότερα είπε ότι αφού διέφυγε, πέρασε ένα βράδυ σε ξενοδοχείο στα Μάταλα και τα υπόλοιπα κοιμόταν στο αυτοκίνητο. Αργά χθες τη νύχτα οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Μαλώναμε συχνά. Εκείνο το βράδυ ήμασταν και οι δύο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υποστήριξε στους αστυνομικούς. Μου είπε αυτή στο τηλέφωνο, κρατάει βρέ ένα μαχαίρι να με σκοτώσει. Και του λέω, μην τη σκοτώσεις, που σε παρακαλώ, του λέω, άστε τη γυναίκα, μην τη σκοτώσεις. Ο 48χρονος είχε σύμφωνα με πληροφορίες πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Μάλιστα είχε συνδέσει την εξάτμιση του αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε, με την καμπίνα του οχήματος. Από τη στιγμή της σύλληψής του πάντως εμφανίζεται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σχεδόν απαθής.